Θα καλησπερίσουμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου της Δράμας, τον κύριο Κυριάκο Σταυρίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα σας. Τον Χρήστο Κυριακίδη, συγγνώμη. Σας ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Χρήστος Κυριακίδης είναι μαζί μας, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας από το Δήμο της Δράμας. Επειδή μιλούσαμε για θέματα καθαριότητας προηγούμενα με το δικό μας εδώ Αντιδήμαρχο, έτσι ήταν λίγο κεκτημένη η ταχύτητα. Καταλαβαίνω. Ναι. Τώρα, είναι σημαντικά... Καλησπέρα λοιπόν από την πόλη της Δράμας. Να χαιρετήσουμε φυσικά όλους τους δημότες μας, και στη Δράμα εδώ πέρα, αλλά και σε όλη την περιφέρειά μας. Φυσικά και στην όμορφη και καλοκαιρινή μας Καβάλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παραμείνουμε στα θέματα της καθαριότητας, διότι τελικά είναι το α και το μέγα και για την όψη μιας πόλης, αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες. Κάτι έχει να πει η καθαριότητα, κυρία Κυριακίδη. Καταρχήν να ρωτήσω, πώς είναι η εικόνα της Δράμας αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα απορρίμματα? Κυρία Χατζηθεοδόρου, η καθαριότητα είναι η καθημερινότητά μας. Είναι ένα μεγάλο και δύσκολο κομμάτι. Ένα κομμάτι το οποίο δεν σταματάμε δευτερόλεπτο. Καθημερινά, αν επιτρέπετε η έκφραση, τα σκουπίδια μας γεννάνε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε δευτερόλεπτο φυσικά. Δόξα τω Θεώ, εδώ με τους συνεργάτες μας, με τους υπαλλήλους της καθαριότητας της Δράμας, καταβάλουμε μια μεγάλη προσπάθεια και όλο αυτό το διάστημα και την περίοδο του κορονοϊού, αλλά και τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που είναι μια δύσκολο περίοδος όσο αφορά τα απορρίμματα και τα σκουπίδια, καταφέρνουμε να κρατάμε σε πολύ καλό επίπεδο και την πόλη μας, αλλά και τις κοινότητες που έχει ο Δήμος της Δράμας. Ναι. Οπότε έτσι οι εικόνες άσχημες που δείχνουμε έτσι πολλές φορές και εμείς μέσα από τα δελτία ειδήσεων δεν έχουμε στη Δράμα, έτσι. Το αντιμετωπίζετε εγκαίρως το πιο περιστατικό. Όσο αφορά το θέμα των απορριμμάτων, με μια αλλαγή του προγράμματος που κάναμε εδώ στο Δήμο της Δράμας από τις αρχές του έτους, έχουμε βάλει σε ένα πολύ καλό επίπεδο όσο αφορά τα σκουπίδια για την αποκομιδή. Και την ανακύκλωση φυσικά. Από εκεί και πέρα τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια με ένα αρκετά μειωμένο προσωπικό, θέλω να πω, όσο αφορά το πλύσιμο των κάδων, για να διατηρούνται καθαροί τουλάχιστον αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες με τα προβλήματα που υπάρχουν και από τη ζέστη και από τις οσμές. Και από εκεί και πέρα ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι, φαντάζομαι και εκεί στην Καβάλα, είναι η ανεξέλεγκτη αναπόθεση των ογκωδών αντικειμένων. Εκεί είναι ειδικός... είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Η υπηρεσία μας εδώ στη Δράμα, λειτουργούμε ένα τηλέφωνο που μπορούν όλοι οι συνδημότες μας να παίρνουν και εντελώς δωρεάν ο Δήμος μας πηγαίνει και παραλαμβάνει τα ογκώδη αντικείμενα. Ναι. Αλλά υπάρχουν φυσικά πάντα και λίγο οι πιο ανεγκέφαλοι, ας το πούμε, που τα βγάζουν χωρίς να μας ειδοποιήσουν. Αλλά ευτυχώς με ένα συνεργείο που διαθέτει ο Δήμος μας, βρισκόμαστε καθημερινά σε δεκάδες σημεία, περισυλλέγουμε αυτά τα αντικείμενα για να διατηρήσουμε την πόλη μας καθαρή. Βεβαίως. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε, το πλύσιμο των κάδων, γιατί το καλοκαίρι είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση, το αντιλαμβανόμαστε. Όλη αυτή η διαδικασία με το πλύσιμο των κάδων, κάθε πότε γίνεται, κύριε Αντιδήμαρχε, ή κάθε πότε πρέπει να γίνεται? Λοιπόν, σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα τώρα στους καλοκαιρινούς μήνες και με τη ζέστη, αλλά και με τα απορρίμματα. Φυσικά εδώ λέμε και στους δημότες μας να συμπεριφέρονται λίγο πιο σωστά όσο αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων τους, να μην πετάνε τα σκουπίδια τους χύμα, αν επιτρέπεται η έκφραση, μέσα στους κάδους, αλλά να τα δένουν σε σακούλες. Το πλήσιμο των κάδων εδώ στη Δράμα ξεκινήσαμε τον Απρίλιο μήνα, στην περίοδο του κορονοϊού, όπου πλύναμε όλους τους κάδους του Δήμου μας και στην πόλη και στα χωριά μας, αλλά κάναμε και απολύμανση αυτών. Από εκεί και πέρα, με ένα συστηματικό πρόγραμμα που διαθέτουμε, περνάμε αναπεριοχές και πλένουμε καθημερινά πάνω από 100-150 κάδους. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ο Δήμος της Δράμας αριθμεί πάνω από 2.000 πράσινους κάδους. Με ένα προγραμματάκι προσπαθούμε τουλάχιστον 1-2 φορές το μήνα να περνάμε από κάθε περιοχή.
Ωραία, πολύ ωραία. Από προσωπικό τώρα τι γίνεται, επαρκεί το προσωπικό για όλη αυτή τη διαδικασία, κύριε Κυριακίδη? Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με έλλειψη, έντονη έλλειψη προσωπικού στο Δήμο μας. Ναι. Με ορισμένες συμβάσεις που έχουμε πάρει και με τον κορονοϊό, αλλά και τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, έχουμε προσλάβει 12 εργάτες καθαριότητας για τετράμινη σύμβαση. Έχουν δώσει μια μεγάλη ανάσα στην υπηρεσία μας και μπορούμε να τα απακολουθούμε σε πολλά περισσότερα σημεία και στο πλήσιμο των κάδων, αλλά και στην αποκομιδή. Ναι. Αλλά αυτό που αντιμετωπίσαμε φέτος, που δεν υπήρχε τις άλλες χρονιές, όλοι οι Δήμοι, όχι μόνο ο Δήμος Συντράμας, είναι οι εργάτες της οχτάμηνης σύμβασης που περιμέναμε. Μάλιστα. Που άλλες χρονιές ερχόταν κυρίως τον Μάιο μήνα. Φέτος έχουμε φτάσει τέλη Αυγούστου και τους περιμένουμε να ξεκινήσουμε τώρα. Άρα αυτούς τους δύσκολες μήνες τους καλοκαιριούς δεν τους είχαμε, αλλά ευελπιστούμε τώρα με τον ερχομό τους, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, να σταθούμε σε πολλά περισσότερα σημεία μέσα στην πόλη μας και στα χωριά μας, σε πάρκα, πλατείες, για να καθαρίζονται πλέον καθημερινά. Μάλιστα. Με τα ζητήματα της ανακύκλωσης πώς θα πηγαίνουν οι δραμηνοί? Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο, η ανακύκλωση. Η ανακύκλωση είναι το μέλλον της ζωής μας, μπορώ να πω. Ναι. Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε ανακύκλωση. Είναι επιβεβλημένο πλέον για ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ βεβαρημένο από όλα αυτά τα υλικά, τα οποία όλα αυτά τα χρόνια θα βόντουσαν στις ανεξέλεγκτες χωματερές. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά στο τι πετάνε οι συνημότες μας μέσα στους blackouts. Προσπαθούμε με ενημέρωση καθημερινή να ενημερώνουμε τον κόσμο το τι πρέπει να ρίχνει μέσα στους blackouts, ποια είναι τα ανακυκλώσιμα υλικά, ποια δεν πρέπει. Σε πολλές περιπτώσεις δεν συμβαίνει αυτό. Παρατηρούμε να ρίχνονται και άλλα σκουπίδια μέσα στους blackouts, δημιουργώντας πρόβλημα ουσιαστικά και στο καθαρό ανακυκλώσιμο υλικό. Από εκεί και πέρα συγκεντρώνουμε όλα αυτά τα υλικά, τα μεταφέρουμε στο χώρο συγκέντρωσης που είναι το ΣΜΑ της Δράμας και από εκεί μεταφέρονται πλέον, όπως και τα ανακυκλώσιμα υλικά της Καβάλας, στο εργοστάσιο της Ξάνθης για την επεξεργασία που γίνονται. Ναι. Πάντως είναι μια διαδικασία η ανακύκλωση, κυρία Κυριακίδη, που αν μου επιτρέπετε θέλει και ένα τρόπο εκπαίδευσης των πολιτών, θα έλεγα, στο πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα. Εδώ θέλω να τονίσω λίγο κάτι, μια πρωτοβουλία και προσωπικά του Δημάρχου μας, αλλά του Δήμου της Δράμας. Yeah. Το περασμένο σχολικό έτος που έτρεξε στο Δήμο της Δράμας, δώσαμε μεγάλη βάση κυρίως στις νέες γενιές, στα παιδιά μας ουσιαστικά που θα είναι το μέλλον των κοινωνιών μας. Εκεί θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα όσον αφορά την ανακύκλωση και την εκπαίδευση των μικρών μας συνδημοτών. Τρέξαμε ένα σχολικό μαραθώνιο, το ονομάσαμε, σε όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου μας, όπου βάλαμε τα παιδιά μας σε έναν άτυπο ανταγωνισμό να συγκεντρώνουν ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά και σε ξεχωριστά ρεύματα. Δηλαδή, τους πήγαμε κάδους ανακύκλωσης, όπου τους καλέσαμε να ανακυκλώνουν, να συγκεντρώνουν υλικά και από το σπίτι τους, όπως το χαρτί, το χαρτόνι, το αλουμίνιο και τις μπαταρίες. Μπορώ να σας πω ότι η εμπειρία μου ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Υπήρξε μια τεράστια ανταπόκριση όχι μόνο από τους μαθητές των σχολείων, αλλά και από τους καθηγητές τους ίδιους, αλλά και από τους γονείς, όπου πήγαινε ο μικρός μας συνδημότης και έλεγε στη μαμά του: δώσ' μου το χαρτί, δώσ' μου την μπαταρία να την πάω στο σχολείο, γιατί πρέπει να συγκεντρώσουμε τα περισσότερα κιλά για να βραβευτεί ουσιαστικά στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Βραβεύσαμε τα σχολεία που μαζέψανε τα περισσότερα κιλά σε ανακυκλώσιμα υλικά. Ήταν μια διαδικασία σαν παιχνίδι, αλλά μπορώ να πω από την εμπειρία μου ότι οι μικροί μας φίλοι ανταποκρίθηκαν και έτσι μάθανε το τι είναι η ανακύκλωση και πώς πρέπει να ξεχωρίζουμε πλέον σιγά σιγά και ξεχωριστά τα ανακυκλώσιμα υλικά, όχι να τα ρίχνουμε όλα σε έναν κάδο. Γιατί διαφορετικά ανακυκλώνεται το χαρτί, διαφορετικά οι μπαταρίες, διαφορετικά οι ηλεκτρικές συσκευές. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε, κύριε Κυριακίδη, ότι τώρα και με τα ζητήματα του κορονοϊού, η καθαριότητα είναι το α και το ω στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα νοσοκομιακά απορρίμματα. Υπάρχει μια άλλη διαδικασία που τηρείται?
Λοιπόν, όσο αφορά γενικώς όλη αυτή την περίοδο, έτσι λίγο κρατάω μια μικρή παρένθεση, να πω ότι όλη αυτή την περίοδο του κορονοϊού και πριν και ίσως αυτή που θα έρθει, η καθαριότητα όταν όλοι κλείστηκαν μέσα στα σπίτια τους, κλείσανε τα μαγαζιά, οι υπάλληλοι της καθαριότητας και οι υπηρεσίες ήταν οι μοναδικές ίσως σε όλους τους δήμους που πειραμείναν έξω στους δρόμους και έχω πει πολλές φορές ένα τεράστιο ευχαριστώ και στους υπαλλήλους του Δήμου της Δράμας αλλά και γενικώς σε όλους τους υπαλλήλους της καθαριότητας που δείξαν αυτή τη μεγάλη, δώσανε μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσουμε καθαρά και να συνεχίσουμε το έργο μας όπως επιβάλλεται. Όσο αφορά τα νοσοκομιακά αποβλητά, τη διαχείριση ειδικά των επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων των νοσοκομείων, τη διαχείριση την κάνουν τα νοσοκομεία, όπου είναι συμβεβλημένα με συγκεκριμένες εταιρείες και έρχονται να πάρουν τα συγκεκριμένα απορρίμματα. Που είναι επικίνδυνα. Όσο αφορά τα λοιπά σκουπίδια, όπως σε όλες τις υπηρεσίες, με τα κατάλληλα μέσα, τα μέσα ατομικής προστασίας που διαθέτουμε στους εργαζόμενους καθαριότητας, πηγαίνουμε και κάνουμε την αποκομιδή. Εδώ έχουμε ένα μικρό πρόβλημα αυτές τις μέρες με την δομή που φιλοξενούν τους μετανάστες στην Δράμα. Είχαμε κάποιο πούγμα. Με μεγάλη προσοχή και με όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που διαθέτουμε στους υπαλλήλους μας και με τις ανάλογες διαβεβαιώσεις που κάναν για απολυμάνσεις του χώρου εκεί από την διοίκηση της δομής, συνεχίζει να πηγαίνει η υπηρεσία μας για να μαζεύει τα απορρίμματα. Μάλιστα. Κύριε Κυριακίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την σύνδεση αυτή και βεβαίως για ό,τι ενώτερο εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Καλό υπόλοιπο. Καλά που τα είπαμε σήμερα μαζί. Να είστε καλά. Καλησπέρα σε όλους. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.